Να ξεκίνησα, φτιάξω. Σήμερα το Sirius TV, πάντα ταγμένο στη μαχητική και αγωνιστική δημοσιογραφία, θα βγει στους δρόμους της Αθήνας. Θα ρωτήσει απλούς πολίτες για τους δοξαπατρίδες, η έλευση των οποίων σηματοδοτεί την αλλαγή του βασανισμένου τρόπου ζωής που το άκαρδο δούνου του έχει φέρει στην πολύπαθη κοινωνία μας. Ελάτε μαζί μας. Γεια σας. Δοξαπατρίδες. Μια φήμη που τις τελευταίες ώρες εξαπλώνεται με γοργούς ρυθμούς στο διαδίκτυο. Ένας νέος σχηματισμός, ο οποίος στις 10 Ιουνίου θα κάνει την εμφάνισή του, με την υπόσχεση ότι θα μας δώσει μια καλύτερη ζωή με ανθρώπινες συνθήκες και χαρά. Έχετε ακούσει κάτι? Κάτι σχετικά έχω ακούσει και έχω διαβάσει και μάλιστα σήμερα είχα γενικά όμως κάτι έχω... Μισό λεπτό, συγγνώμη. Έλα μου. Εδώ είμαι, κοντά είμαι, ναι. Όχι, Χριστιανή μου, δεν σου είπα αυτό. Σου είπα ότι τα δύο τάπερ που μου έχεις δώσει, τον έχετε τα γεμιστά και το άλλο το κατσικάκι. Στο κατσικάκι είναι δικό μου το τάπερ. Να το πλύνεις και θα περάσω να το πάρω. Έλα ρε μάνα. Μάνα, πνίγομαι, εντάξει. Πνίγομαι, παιδί μου. Μήπως είστε εσείς ένας από τους δοξαπατρίδες? Κοιτάξτε, νομίζω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον μπορεί να πει κάποιος κάτι τέτοιο. Πάντως σίγουρα είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι υπάρχει μια τέτοια τάση και μια τέτοια δυναμική, ας πούμε. Η έρευνα στους δρόμους της Αθήνας συνεχίζεται. Δεσποινής, ναι. Είμαστε από το Sirius TV. Ναι, θέλουμε, ναι, να ρωτήσουμε εσείς, ένας απλός άνθρωπος του Μόχθου και της Βιοπάλης. Είστε αγανακτισμένοι, οργισμένοι, θυμωμένοι? Όχι. Καλά, σοβαρά μιλάς. Εννοείται πως είμαι. Έχετε ακούσει για τους δοξαπατρίδες? Ξέρετε ότι θα μας σώσουν? Αλήθεια? Σοβαρά? Συνεχίζουμε. Γεια σας. Οι δοξαπατρίδες. Ναι. Έχετε ακούσει κάτι για αυτούς οι οποίοι θα σηματοδοτήσουν την αλλαγή στην κοινωνία μας? Να πω την αλήθεια, όχι, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είμαι τραγουδίστρια και αν θέλετε να κάνω ένα τραγούδι για εσάς, θα μπορούσα. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε λίγο, θα δείτε λίγο. Λοιπόν, δόξα εσύ, εσύ θα μας σώσεις ζωή. Είσαι ένα παιδί.